πριν από 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι, 200 μέτρα πιο εδώ, μετά την πρεσβεία, είμαι στο δρόμο και γίνεται πανζουρισμός, κόρνες, φωνάζουν, έχουν βγει από τα παράθυρα τα χέρια και χτυπάνε τις πόρτες. Ρε, αυτό φωνάζουν. Και ψάχνω να βρω τι είναι. Τι είναι αυτό που φωνάζουν. Και πλησιάζω στον δρόμο και βλέπω ένα νεαρό παιδί, 20 χρονών, και παίρνει ένα σκυλάκι μέσα από τη λεωφόρο, που αν περνούσε από την άλλη μεριά θα το σκοτώνανε. Και το πήρε αυτό στα χέρια του, το έβαλε εδώ, το κάνει έτσι. Και λυπήθηκα που δεν ήμουν εγώ αυτός. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Το πήρε λοιπόν αυτό. Και οι άλλοι κάφροι που φωνάζανε, φύγε βρε μαλάκα από τη μέση. Αυτή δεν είναι ζωή δώρα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Και είμαστε γεμάτοι από τέτοιους. Υπάρχουν άλλοι δύο διάσημοι και θέλω να σας τους πω. Πριν από 6-7 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Βαρουχάκης, ένας νεαρούλης, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στη Ουκρανία, στη Ρωσία και έτρεξε τρίαθλο. Και ένας δικός σας είχε την ευγένεια να του ρωτήσει γιατί το έκανες και είπε, στη Γραμβώσα τα σχολεία μου, τα σχολεία μας θα πέσουνε. Πρέπει κάποιος να κάνει κάτι αυτά τα σχολεία. Και ο άλλος ήρωάς μου είναι ο Γιάννης Μπεχράκης. Αυτός που έδωσε τη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια για να μαζεύει τους πρόσφυγες. Αυτή την Ελλάδα ονειρεύτηκα. Όχι την άλλη. Είναι άλλη Ελλάδα. Με άλλους Έλληνες. Δεν τη θέλω εγώ αυτή την Ελλάδα. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι χώρα αυτή έτσι όπως πάμε. Πρέπει ή να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε, α, κάπου τον ξέρω αυτό, κάτι μου θυμίζει. Να βρει κάτι από τον εαυτό του για να τα ξανακάνουμε από την αρχή. Γιατί τα κάνω αυτά, γιατί τα λέω. Ακόμα σε αυτή την ηλικία που θα έπρεπε να τελειώνω και να είναι όλα ευχάριστα, όχι. Γιατί εγώ αισθάνομαι σαν ένα παιδί της εργατικής τάξης μιας οικογένειας βιοπαλαιστών που γεννήθηκε σε μια παράγκα μέσα στην Κοκκινιά και είναι σαν να εκπροσωπώ με κάποιον τρόπο αυτή την τάξη. Δεν σταμάτησα ποτέ να αισθάνομαι εργάτης. Δουλεύω οπουδήποτε πάω. Ποτέ δεν σταμάτησα. Δουλεύω για όλα αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύω. Όταν λοιπόν εγώ έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να αφήσω τα πράγματα στην τύχη τους. Όχι. Θα αναλάβω να κάνω κάτι. Και βέβαιος θα αναλάβω και την ευθύνη και θα δεχτώ και την μήνυ των άλλων.